Χρόνης Βάρσος, ιστορικός, ερευνητής, φιλόλογος και αρθρογράφος, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Καλώς ήρθατε, κύριε Βάρσο, για ακόμη μια φορά στο News Hub. Καλημέρα σας, κύριε Δαμαβολίτη. Καλημέρα και στις φίλες και τους φίλους που μας ακούνε και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα ήθελα να κάνουμε μια επετειακή εκπομπή για την επανάσταση στην Μολδοβλαχία και το κίνημα του Ιψηλάντη, γιατί είδα ότι έχετε γράψει σχετικά και νομίζω ότι είναι μια καλή αφορμή να θυμηθούμε έτσι τα γεγονότα. Και θέλω να μας πείτε για ποιο λόγο ξεκίνησε η φιλική εταιρεία την επανάσταση από την Μολδοβλαχία. Γιατί θα μας τα πείτε πιο αναλυτικά, υπήρχαν σχέδια τα οποία άλλαξαν μέσα στο διάστημα μέχρι την κήρυξη της επανάστασης στη Μολδοβλαχία και ήθελα να μας πείτε και τι δυνάμεις υπήρχαν εκεί. Μάλιστα. Η επανάσταση στη Μολδοβλαχία είναι αυτό που ονομάζουμε και μεγάλος αντιπερισπασμός. Η φιλική εταιρεία έχει θέση ήδη από το 1820 και μετά τον Απρίλιο που ο Αλέξανδρος Ιψηλάντης γίνεται αρχηγός της, Γενικός Επίτροπος της Αρχής. Το σχέδιο να ξεκινήσει από τις ηγεμονίες της Μολδαβίας και της Βλαχίας, το κίνημα, και όπως αποφασίστηκε αρχικά στο Ισμαήλιο στις 7 Οκτωβρίου 1820, ο Ιψηλάντης θα κατέβαινε στην Πελοπόννησο, ο Αλέξανδρος Ιψηλάντης θα κατέβαινε στην Πελοπόννησο και ταυτόχρονα θα κινούσε και το κίνημα στην Μολδοβλαχία. Αυτό όμως ακυρώθηκε, αναιρέθηκε στις 24 του μήνα, λίγο μετά δηλαδή, και αποφασίστηκε μια ημερομηνία, η 15η Νοεμβρίου, για να ξεκινήσει το κίνημα. Ούτε και αυτό ίσχυσε όμως. Και τελικώς στις 16 Φεβρουαρίου του 2021, μπαίνοντας στο νέο έτος, για λόγους που θα εξηγήσουμε τώρα, πάρθηκε η απόφαση για τις 27 του μηνός, 27 Φεβρουαρίου. Ο φόβος σύλληψης όμως του Ιψηλάντη από τις ρωσικές αρχές τον οδήγησε στο να περάσει τον Προύθο ποταμό, δηλαδή το σύνορο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με την Ρωσία, εκεί στη σημερινή Βεσσαραβία, αυτό που σήμερα είναι το κράτος της Μολδαβίας, οδήγησε στο πέρασμα του Προύθου και στην έναρξη αυτής της μεγάλης επανάστασης, η οποία βοήθησε τα μέγιστα και τον αγώνα της Παλιγενεσίας στο Νότο, στην κυρίως Ελλάδα δηλαδή. Για ποιο λόγο τώρα η φιλική εταιρεία επένδυσε στην επιλογή της περιοχής των ηγεμονιών? Καταρχάς, η περιοχή αυτή ήταν γνωστή στους Έλληνες από την εποχή των Φαναριωτών. Οι Φαναριώτες μετά το 1709-1711 διοικούν αυτές τις περιοχές και τη Μολδαβία και τη Βλαχία με τους γνωστούς Φαναριώτες ηγεμόνες και τις μεγάλες οικογένειες. Που Σούτσι, υπήρχε, Ψηλάδιδες, ήθελα να μας πείτε μόνο και το τι ακριβώς ήταν το καθεστώς ημιαυτονομίας που υπήρχε στην περιοχή. Υπήρχε μια ημιαυτονομία πάντα, μέχρι το 1711 που ο Μέγας Πέτρος έκανε την εισβολή στις ηγεμονίες και αναχαιτίστηκε από τους Τούρκους. Διοικούσαν την περιοχή Μολδαβοί και Βλάχοι ηγεμόνες, γηγενείς δηλαδή. Και μετά το 1711 η Πύλη, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, επέλεξε τη λύση των ελληνικών οικογενειών, φαναριώτικων οικογενειών, να διοικήσουν αυτές τις περιοχές, για να μπορεί να τις ελέγχει περισσότερο, έχοντας μεγάλη καχυποψία για τους ντόπιους Μολδαβούς και ηγεμόνες. Και βλάχους ηγεμόνες. Οπότε υπήρχε μια πολύ μεγάλη εμπειρία και γνώση της περιοχής. Και ο πατέρας του Ιψηλάντη ήταν ηγεμόνας και ο παππούς του. Επιπλέον, στην περιοχή αυτή υπήρχαν ένοπλα ελληνικά σώματα, τα οποία, όπως θα δούμε και αργότερα, ο Γιουργάκης Ολύμπιος, ο Φαρμάκης, ο Καρπενισιώτης, ο Σάβας Φωκιανός, που μετά βέβαια έδειξε προδοτική στάση. Υπήρχε ήδη ένα κίνημα προς ετοιμασία του Θεόδωρου Βλαδιμιρέσκου, του βλάχου ηγεμόνα, που κι αυτός σιγά σιγά μεταστράφηκε προς τους Τούρκους και εκτελέστηκε από την εταιρεία. Υπήρχε όμως επίσης και μεγάλη επαφή με τη ρωσική στρατιά του Προύθου, τη Δευτέρα Στρατιά, όπου ένα πολύ μεγάλο μέρος του επιτελείου ήταν φιλέλληνες, είχαν επαφές με τη φιλική εταιρεία. Μερικοί από αυτούς ήταν και δεκεμβριστές, δηλαδή το κίνημα που έγινε το 1820 στη Ρωσία για την επιβολή συντάγματος. Υπήρχαν δηλαδή άνθρωποι στους οποίους επένδυε ο Ιψηλάντης, όπως ήταν ο διοικητής της Βεσσαραβίας, ο στρατηγός Ιντζόφ, αλλά και ο επικελάρχης της Δευτέρας Στρατιάς του Προύθου, ο στρατηγός Κισελιόφ. Αυτοί θεωρούνταν μια πολύ σημαντική παράμετρος, γιατί θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη ροή εφοδίων, εθελοντών, και φυσικά στο μυαλό της ελληνικής εταιρείας υπήρχε η εκπίεση ενός ρωσοτουρκικού πολέμου που θα βοηθούσε φυσικά τα μέγιστα την επανάσταση.
Το πιο σημαντικό όμως απ' όλα είναι αυτό που θα πούμε τώρα στο τέλος, ότι στις ηγεμονίες η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν μπορούσε να διατηρεί στρατεύματα. Μετά τη συνθήκη του Βουκουρεστίου που έληξε τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1806-1812, στον οποίο νικήθηκε η πύλη, μάλιστα τέλειωσε λίγες μέρες πριν εισβάλει ο Ναπολέοντας στη Ρωσία, με την ήττα της αποδέχθηκε την μη παραμονή Οθωμανικών στρατευμάτων στην περιοχή των ηγεμονιών. Άρα, πεδίο δόξης λαμπρών. Υπήρχε η δυνατότητα κατά συνέπεια να προωθηθούν επαναστατικά στρατεύματα και το σχέδιο ήταν, όσο και αν τρελό και αν ακούγεται τρελό, να προωθηθούν αυτά τα στρατεύματα μέσω του Δούναβη στην Νότιο Ελλάδα και να συναντήσουν τα επαναστατικά στρατεύματα της Νοτίου Ελλάδος στις ταυτόχρονες επαναστάσεις που θα ξεσπούσαν στο Μουριά, τη Ρούμελη, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Και όλοι αυτοί μαζί, σε συνδυασμό με τον πόλεμο του Αλή Πασά με τον Σουλτάνο που ήδη είχε ξεκινήσει το καλοκαίρι του 20, να δημιουργήσουν τέτοιες καταστάσεις οι οποίες θα βοηθούσαν στην έξωση των Οθωμανών από την Βαλκανική. Διότι το εγχείρημα ήταν πανβαλκανικό, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή στο σχέδιο ήταν να μπουν μέσα οι Σέρβοι, οι Μαυροβούνοι, οι Βούλγαροι φυσικά και οι Βλάχοι και όλοι μαζί να προσπαθήσουν να πιέσουν και να νικήσουν στρατιωτικά τον Οθωμανικό στρατό, συνενούμενοι με τις επαναστατικές δυνάμεις στην Νότιο Ελλάδα. Κάτι ανάλογο με αυτό που είχε πει ο Ρήγας. Όλα αυτά όμως που περιγράφεται με τη βασική προϋπόθεση ότι πόνταραν οι φιλικοί ότι οι Ρώσοι δεν θα επέτρεπαν στους Οθωμανούς να εισβάλλουν στις παρατινάβιες περιοχές. Πολύ σωστά το λέτε. Αυτό είναι και το κλειδί και φυσικά αποτελεί και το βασικό αίτιο της ήττας του κινήματος προς το καλοκαίρι του 21, μετά και τον Δραγατσάνη. Όλα αυτά βέβαια θα συνδυαζόταν και με την γνωστή, το γνωστό σχέδιο εξέγερσης μέσα στην Κωνσταντινούπολη, την πυρπόληση ή απαγωγή του τουρκικού στόλου, τη δολοφονία του Σουλτάνου και την δημιουργία εστιών επαναστατικών με ένοπλους μέσα στην πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Την ίδια εποχή η πύλη βέβαια έχει σοβαρά προβλήματα, όπως είπαμε, με τον Αλή Πασά και έχει δεσμεύσει πολύ μεγάλα στρατεύματα σε αριθμούς στην πολιορκία του στα Γιάννενα. Υπάρχουν αποσχιστικά κινήματα σε όλη την Οθωμανική Αυτοκρατορία και ένας πόλεμος που έχει αρχίσει σιγά σιγά να εκδηλώνεται μετά το φθινόπωρο του 20 και θα εκδηλωθεί κυρίως το καλοκαίρι του 21 με την Περσία, ο γνωστός Τούρκο-Περσικός πόλεμος του 21-23. Πάρθηκαν λοιπόν αυτές οι αποφάσεις σε συνδυασμό και με τις αποφάσεις στην Νότιο Ελλάδα, δηλαδή τη σύσκεψη στην Βοστίτσα, το Αίγιο, στις 26-29 Ιανουαρίου του 21. Και στη Λευκάδα, το νησί της Λευκάδας, όπου οι Ρουμελιώτες οπλαρχηγοί στις 30 Ιανουαρίου αποφάσισαν να κηρύξουν την Επανάσταση 25 Μαρτίου. Όλα αυτά επρόκειτο να συνδυαστούν ασφαλώς και να υλοποιηθούν αυτά τα μεγάλα σχέδια της Φιλικής, το σχέδιο γενικών, το πολεμικό σχέδιο, το μερικό περί Κωνσταντινούπολεως σχέδιο. Η πίεση όμως των ρωσικών αρχών, ο φόβος σύλληψης του Ιψηλάδη τον οδήγησε και φυσικά ο φόβος να συμπληρώσω διαρροής του μυστικού. Το μυστικό της Επανάστασης είχε αρχίσει πλέον να είναι ορατό, δηλαδή να διαχέεται η είδηση για την Επανάσταση μέσω του Γκριν, του προξένου της Αγγλίας στην Πάτρα, του Μέτλαντς, του αρμοστή των Ιωνίων νήσων, του Στράγκφορντ, του Άγγλου πρεσβευτή στην Κωνσταντινούπολη. Υπήρχαν προδοσίες του Ασημάκη Θεοδόρου. Όλο αυτό, κύριε Βάρσο, περιγράφεται βέβαια, δίνει και μια απάντηση, νομίζω ότι την έχουμε ξανασυζητήσει σε παλαιότερη εκπομπή, για το χρόνο που επιλέχθηκε για την Επανάσταση. Γιατί υπάρχουν φωνές πλέον δεν έπρεπε να γίνει τώρα, έπρεπε να πάει ίσως και 10 χρόνια παραπίσω για να γίνει μια ολοκληρωμένη προετοιμασία. Όμως, με όλα αυτά που περιγράφεται, δεν ήταν δυνατόν να διατηρηθεί η μυστικότητα και η προετοιμασία της φιλικής εταιρείας. Όχι, διότι μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα το οποίο προϋπέθεται οργάνωση σε επίπεδο υποδομών, εφοδίων, όπλων, ανθρώπων που θα συστρατεύονται σε αυτή την προσπάθεια, κινητοποίηση πλοίων ασφαλώς στο Αιγαίο από τον ελληνικό στόλο και βέβαια συμμετοχή που είναι η βασική παράμετρος των Σέρβων. Στη Σερβία όμως, αν μου δώσετε την ευκαιρία ένα λεπτό να το πούμε αυτό, ναι, δεν υπάρχει ο Καραγεώργιεβιτς, έχει δολοφονηθεί το 1817. Έχει αναλάβει ο Μίλος Ομπρένοβιτς και κατά συνέπεια η Σερβία του Ομπρένοβιτς έχει αποδεχθεί μία αυτονομία μετά το 1817 και δεν θα πάρει μέρος στην Επανάσταση. Στο εγχείρημα του Ιψηλάντη, δηλαδή το Παμπαλκανικό. Αυτό ήταν πολύ σοβαρή παράμετρος, διότι οι Σέρβοι είχαν ήδη εμπειρία επαναστατική από το 1804 στο 1817. Είχαν γίνει τρεις επαναστάσεις στη σειρά. Και κατά συνέπεια θα ήταν μία σοβαρή παράμετρο στην όλη προσπάθεια. Δηλαδή οι πολεμικοί Σέρβοι, οι Σερβοβόσνοι, οι Μαυροβούνοι θα ήταν αυτοί οι οποίοι θα
αναλάμβανε ένα μεγάλο στρατιωτικό βάρος στα Βόρεια Βαλκάνια. Παρόλα αυτά, ο κίνδυνος διαρροής του μυστικού και σύλληψη ασφαλώς του Ιψηλάδη, αλλά και όλα τα έγγραφα της φιλικής που έλεγαν να επιταχύνει την προσπάθειά του, οδήγησαν τον Ιψηλάδη στο να περάσει τον Προύθο στις 22 Φεβρουαρίου με μικρή συνοδεία. Μάλιστα, ήταν ενδεδειμένος και με στολή Ρώσου στρατηγού, διότι ο Ιψηλάδης ήταν βετεράνος των Ναπολεοντίων πολέμων και από τη μάχη της Λειψίας είχε χάσει και το χέρι του. Ήταν άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ κοντά στον Τσάρο, ήταν υπασπιστής του Τσάρου δηλαδή. Είχε μία εμπειρία πολεμική ασφαλώς από την εποχή των Ναπολεοντίων πολέμων και κατά συνέπεια ηγούμενος αυτής της ομάδας περνάει στον περνάει τον Προύθο ποταμό και μπαίνει με τα τμήματά του στο Ιάσιο. Ήδη την προηγουμένη ο Βασίλης Καραβιάς, ένας αξιωματικός του στρατού του Ιψηλάδη, έχει καταλάβει ουσιαστικά την περιοχή, δηλαδή έχει μπει στο Γαλάτσι, έχουν γίνει και σφαγές Τούρκων εμπόρων και της Φρουράς βέβαια, ενώ την ίδια εποχή, ήδη από τις 17 Ιανουαρίου, ο Βλαδιμιρέσκου έχει ξεκινήσει το κίνημά του στη λεγόμενη Μικρή Βλαχία, δηλαδή στην περιοχή της Κραϊόλου. Αυτοί θα προσπαθούσαν να συνδυάσουν αυτές τις δύο δυνάμεις για να φτάσουν μέχρι το Βουκουρέστι. Ο Ιψηλάδης, ως γνωστόν, βγάζει αυτή τη γνωστή προκήρυξη μάχου υπερπίστεως και πατρίδος στις 24 του μηνός, 24 Φεβρουαρίου. Γίνεται η ευλογία της επαναστατικής σημαίας στις 26 Φεβρουαρίου από τον Μητροπολίτη Ιασίου Βενιάμιν, ο καθαγιασμός δηλαδή της επαναστατικής σημαίας, και γράφει τη γνωστή επιστολή στον Τζάρο, ο οποίος που βρίσκεται, στο Λάιμπαχ. Στο Λάιμπαχ συνεδριάζει η Ιερά Συμμαχία, πολύ εχθρική. Για τα επαναστατικά κινήματα, ήδη εν εξελίξει έχουμε επανάσταση στην Ισπανία, την Πορτογαλία, την Νεάπολη, το βασίλειο της Νεάπολης δηλαδή. Από όλη την Ευρώπη έρχονται επαναστατικά μηνύματα, το κίνημα των Δεκεμβριστών που έγινε στη Ρωσία. Εχθρική δηλαδή η Ιερά Συμμαχία ασφαλώς από τη σύστασή της, αλλά και συγκεκριμένα πολύ εχθρική ατμόσφαιρα στο συνέδριο του Λάιμπαχ, όπου θα φτάσει, το Λάιμπαχ είναι η σημερινή Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας, που θα φτάσει η επιστολή Ιψηλάδη γραμμένη προσωπικά προς τον Τζάρο Αλέξανδρο και τον Καποδίστρια. Ποιος είναι ο στρατός του Ιψηλάδη και θα ξαναγυρίσουμε στο κίνημα και την δράση του τη στρατιωτική αλλά και την αντίδραση των μοναρχών στο Λάιμπαχ και του Τσάρου συγκεκριμένα. Ο στρατός του Ιψηλάδη είναι περίπου γύρω στις 7.000. Αποτελείται από εθελοντές ασφαλώς, από την Νότια Ρωσία, το Κίεβο, την Οδυσσό, την ευρύτερη περιοχή της Βεσσαραβίας, τους Έλληνες φοιτητές του εξωτερικού που θα συστήσουν τον ηρωικό Ιερό Λόγο, περίπου αρχικά 700 άτομα, στο τέλος θα μείνουν περίπου λιγότεροι από 500, είναι αυτοί οι 373 που θα πολεμήσουν στον Τραγατσάνι. Υπάρχουν αξιωματικοί ελληνικής καταγωγής, οι οποίοι έχουν πολεμήσει με το ρωσικό στρατό στον Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1806-12. Και πολύ σημαντικά τμήματα με μεγάλη εμπειρία από συμμετοχή και στη Σερβική Επανάσταση, όπως είναι οι Μακεδόνες Οπλαρχηγοί, ο Φαρμάκης και ο Ιωάννης Φαρμάκης και ο Γεωργάκης Ολύμπιος, που είναι και ό,τι ποιοτικότερο διαθέτει το στράτευμα του Ιψηλάδη. Μαζί του είναι βέβαια και σημαντικοί Σέρβοι επαναστάτες, όπως είναι ο Μλάντερ Μιλοβάνοβιτς, μάλιστα πρώην Πρωθυπουργός και Υπουργός Άμυνας της επαναστατικής κυβέρνησης Σερβίας. Χωρίς δηλαδή ο Μπρένοβιτς να συμμετάσχει, ατομικά Σέρβοι οπλαρχηγοί παίρνουν μέρος στην Επανάσταση. Και ο Χατζιπρόνταν, που είναι αρχικά με τον Βλαδιμιρέσκου και θα προσχωρήσει στον Ιψηλάδη. Οι δυνάμεις αυτές, αυτής της τάξης περίπου, φυσικά ένα κομμάτι από αυτούς είναι άοπλοι, ένα κομμάτι είναι απειροπόλεμοι, πολύ ενθουσιώδεις βέβαια, στερούνται μεγάλων δυνάμεων υπηκού. Υπάρχει ένας αριθμός υπηκού βέβαια, αλλά όχι επαρκής, στερούνται πυροβολικού σε κάθε περίπτωση. Αρχίζουν και κινούνται νότια. Δηλαδή από το Ιάσιο θα φτάσουν σιγά σιγά στο Φοξάνι, στο Πλοέστι, δηλαδή περίπου θα περάσουν τα σύνορα της Βλαχίας και στις 25 Μαρτίου θα φτάσουν έξω από το Βουκουρέστι. Εκεί στις 18 έχει φτάσει, 7 μέρες πριν, έχει φτάσει και ο Βλαδιμιρέσκου. Κάπου εκεί θα αρχίσουν οι αντιπαραθέσεις. Ο Βλαδιμιρέσκου θα αυτονομηθεί ουσιαστικά από την εταιρεία, μαζί και ο διοικητής του Βουκουρεστίου που ήταν φιλικός, ο Σάββας Φωκιανός, και θα αρχίσουν μυστικές συνεννοήσεις, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, με τους Τούρκους, με τους διοικητές Τούρκους, οι οποίοι βρίσκονται νοτίως του Δούναβη, στο Βιδίνι, στο Ρουφτσούκ, στη Σιλίστρια και στη Βράιλα. Αυτά είναι τα τέσσερα κεντρικά σημεία του Δουνάβεως, για τα οποία σημεία θα είναι και τα σημεία εκκίνησης του Οθωμανικού στρατού μετά την
1η Μαΐου, όταν θα πάρει την άδεια να εισβάλλει στη συγκεκριμένη. Ο Ιψηλάδης περιμένει φυσικά και τη ρωσική απάντηση. Στις 14 Μαρτίου, πριν ακόμα φτάσει στο Βουκουρέστι, συντάχθηκε το αυτοκρατορικό διάταγμα. Καταδίκαζε τον Ιψηλάδη και το κίνημά του, τον διέγραφε από τους στρατιωτικούς καταλόγους της Ρωσίας, την απάντηση στη σύνταξη ο Καποδίστρια. Με ένα τέτοιο τρόπο όμως, αριστοτεχνικά διπλωματικό, ώστε να αφήνει σημάδια εύνοιας στον Ιψηλάδη, χωρίς να τον ενισχύει περαιτέρω. Ανέφερε όμως. Ο Καποδίστρια τότε υπουργός εξωτερικών, έτσι. Υπουργός εξωτερικών, ως ένας από τους τρεις υπουργούς εξωτερικών της Ρωσίας, είναι στο Λάιμπαχ μαζί με τον Αλέξανδρο και συζητάνε για τα ευρωπαϊκά ζητήματα, δηλαδή τις επαναστάσεις που έχουν προκύψει ιδίως στην Νεάπολη, που ενδιαφέρει τους Αυστριακούς, αλλά και στην Ισπανία και το εν γέννη επαναστατικό κλίμα στην Ευρώπη. Ενώ φτάνει η επιστολή του Ιψηλάδη, έχει γίνει και επανάσταση στο Πεδεμόντιο. Έχουν μπει επαναστάτες στο Τωρίνο, Καρμπονάρι, και το κλίμα είναι απελπιστικά δυσμενές. Υπάρχει μια τάση αποστολής ευρωπαϊκών στρατευμάτων, στρατευμάτων της Ιεράς Συμμαχίας, να καταστήλουν τα επαναστατικά κινήματα. Έχει σταλεί στρατός Αυστριακός στη Νεάπολη και Αυστριακός στρατός στο Πεδεμόντιο. Ο μεγάλος κίνδυνος για την επανάσταση είναι να σταλούν στρατεύματα της Ιεράς Συμμαχίας να καταστήλουν την ελληνική επανάσταση εν τη γενέση της. Ήδη έχουμε μπει στο Μάρτιο, και όπου να είναι θα εκδηλωθεί και στην Νότια Ελλάδα το κίνημα όπως έχει συμφωνηθεί. Ο Καποδίστριας με μαεστρία εισάγει τον όρο αυστηρή ουδετερότητα, ρήτρα ουδετερότητας. Δηλαδή, στις ρωσοτουρκικές σχέσεις θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει καμία εμπλοκή της Ιεράς Συμμαχίας. Οπότε, με αυτή τη σωτήρια ρήτρα, η επανάσταση αποφεύγει τον κίνδυνο καταστολής της από ευρωπαϊκά στρατεύματα, από στρατεύματα της Ιεράς Συμμαχίας. Που είχαν βέβαια, κύριε Βάρσο, τελείως διαφορετικά αιτήματα οι Καρμπονάροι από τους Έλληνες επαναστάτες, έτσι. Είχαν κοινωνικά αιτήματα, αλλά είχαν και πατριωτικά αιτήματα οι Καρμπονάροι, διότι η Ιταλία τότε δεν υπάρχει Ιταλία, είναι 6 κράτη και τα δύο πιο μεγάλα βασίλεια φυσικά είναι το βασίλειο του Πεδεμοντίου ή Σαρδινίας όπως λέγεται, με πρωτεύουσα το Τωρίνο, το Πιεμόντε, και το βασίλειο της Νεαπόλεως ή αλλιώς βασίλειο των δύο Σικελιών με πρωτεύουσα την Νάπολη. Αυτό το αίτημα των Καρμπονάρων είχε και εθνικά χαρακτηριστικά, δηλαδή απελευθέρωση της Ιταλίας από την επιρροή των Αυστριακών και αυτό που έγινε μετά, η Ιταλική ενοποίηση με τον Γαριβάλδη. Πιο πολύ όμως κοινωνικά αιτήματα σε κάθε περίπτωση. Η Ελληνική Επανάσταση είχε καθαρά χαρακτήρα εθνικό, εθνικό απελευθερωτικό και αυτό φαίνεται και από τη συστράτευση όλων σχεδόν των κοινωνικών τάξεων στα πλαίσια της Φιλικής Εταιρείας και του επαναστατικού εγχειρήματος. Μετά την καταδίκη του κινήματος, ο Ιψηλάδης φυσικά σοκαρίζεται, βλέπει ότι δεν μπορεί να προσμένει ρωσική βοήθεια, αλλά ταυτόχρονα έχει μαθευτεί και το γεγονός ότι οι Σέρβοι δεν θα κινηθούν. Ο Αριστίδης Παπάς, ένας φιλικός, συνελήφθη στα μέσα Ιανουαρίου από τους Τούρκους, που μετέφερε γράμμα του Ιψηλάδη στον Ουμπρένοβιτς, και είναι καθαρό πλέον ότι οι Σέρβοι δεν θα κινηθούν. Αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο μείον για τη στρατιωτική διάσταση του εγχειρήματος, γιατί όπως σας εξήγησα, η παρέμβαση των Σέρβων επαναστατών θα ήταν καταλυτική στο μέτωπο της Βόρειας Βαλκανικής. Οπότε πρέπει να αναθεωρήσει τη στάση του και να δει τι θα κάνει. Παραμένει όμως, τρέφει όμως την ελπίδα ότι οι Ρώσοι δεν θα αφήσουν να εισβάλλουν τα τουρκικά στρατεύματα. Βεβαίως. Καλά κάνετε και το θίγετε. Ναι, τρέφει αυτή την ελπίδα και προς επίρρωση αυτού που λέτε. Την 1η Απριλίου ο Ιψηλάδης αποχωρεί από το Βουκουρέστι. Αν δεν έχει δει ακριβώς, είναι στα προάστια του Βουκουρεστίου. Βλέπετε ότι δεν μπορεί να συνεννοηθεί πλέον με τον Βλαδιμιρέσκου και τον Σάβα Φωκιανό. Ο Βλαδιμιρέσκου σημειωτέν έχει και αυτός άλλες περίπου 6.000, ίσως και παραπάνω. Ο Φωκιανός έχει άλλους 1.500 άντρες μέσα στο Βουκουρέστι. Βλέπει ότι αυτοί έχουν αρχίσει να κάνουν επαφές με τους Τούρκους πασάδες νοτίου του Δούναβη. Και την 1η Απριλίου στέλνει μια επιστολή στον Τζάρο και του υπόσχεται ότι μέχρι να πάρει την απόφασή του για το τι θα κάνει, να διακόψει την προέλασή του. Και αποφασίζει να κινηθεί λίγο πιο βόρεια στην περιοχή του σημερινού Τυργοβίτσε, το Τυργοβίστη όπως αναφέρεται, στην ορεινή Βλαχία και για να εξασφαλίσει το στρατό του και να περιμένει μια θετική ρωσική παρέμβαση. Οπότε μετά την 1η Απριλίου υπάρχει μια κίνηση βόρεια, ενώ έχει φτάσει στο Βουκουρέστι, κινείται προς βοράν, στην ορεινή Βλαχία, στα νότια δηλαδή των Καρπαθίων, που είναι και το σύνορο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με την Αυστρία τότε.
και εγκαθιστά στρατόπεδο στο Τυρμποβίτσι, περιμένοντας σε κάθε περίπτωση μια θετική ρωσική παρέμβαση. Οι Τούρκοι έχουν πάρει θάρρος από όλα αυτά, στο μεταξύ έχουν οργανώσει γενική επιστράτευση, κινητοποίηση, έχουν απαιτήσει ως γνωστόν από τον Πατριάρχη το, να αφορήσει το κίνημα του Ιψηλάδη. Έχουμε το γνωστή, τη γνωστή ιστορία των δύο αφορισμών, που το Πατριαρχείο με σοφία τους έχει ουσιαστικά διαμορφώσει με μορφή άκυρη και στις 10 Μαρτίου και στις 20 Μαρτίου. Ο αφορισμός δεν έχει κανένα βέβαια αντίκτυπο στο ηθικό των επαναστατών, ούτε στην Νότια Ελλάδα, ούτε στη Μολδοβλαχία. Στη Μολδοβλαχία όλοι νομίζω καταλαβαίνουν υπό ποιες συνθήκες δίνεται αυτός ο αφορισμός. Βεβαίως, βεβαίως. Αν δει κανένας, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, τους δύο συγκεκριμένους αφορισμούς τους έχουν διατυπωθεί, τα κενά τους, το ότι ο πρώτος δεν είναι μονόφυλος, άρα δεν μπορεί να πρέπει να αντιγραφεί και όχι να εκτυπωθεί. Ο δεύτερος στις 20 Μαρτίου και αυτός παρουσιάζει κενά, είναι γραμμένος σε ευτική έγκληση. Έχουν φτιαχτεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην ισχύουν ουσιαστικά με αυτή την έννοια. Είναι τυπικά άκυροι. Αυτό γίνεται βέβαια για να αποφευθεί η γενική σφαγή των χριστιανών, με την οποία σφαγή βέβαια έχει απειληθεί το Πατριαρχείο, αν δεν συνεχωθεί. Και η πύλη ετοιμάζεται πλέον να κάνει τη μεγάλη της αντεπίθεση μόλις πάρει την άδεια από τη Ρωσία. Αυτή η αντεπίθεση θα ταυτόχρονα φαντάζομαι θα εντείνονται και οι διπλωματικές πιέσεις. Ναι, εννοείται στην πύλη. Στην πύλη, βέβαια. Βεβαίως. Υπάρχουν πιέσεις με την έννοια ότι πρέπει να το κάνει με έναν τρόπο που δεν θα οδηγήσει μια γενική σφαγή των χριστιανών στη Μολδοβλαχία. Έχουν όμως αρχίσει οι σφαγές στην Κωνσταντινούπολη, δηλαδή εξοντώνουν την οικογένεια Παναγιωτών σε επίπεδο αντιεκδίκησης. Μεγάλες σφαγές στην Κωνσταντινούπολη, στη Σμύρνη. Αργότερα τον Ιούνιο η καταστροφή των Κιδωνιών. Όμως αυτό δεν παίρνει ένα χαρακτήρα γενικής εξόντωσης του χριστιανικού πληθυσμού, δηλαδή κάτι σαν την περίοδο 1914-1922. Περιορίζεται σε χιλιάδες νεκρούς βέβαια, αμάχους, αλλά όχι σε κάτι ακόμα φοβερότερο. Ο Ιψηλάδης παραμένοντας στο Τυρμποβίτσι έχει να λύσει και το ζήτημα Βλαδιμιρέσκου. Πρέπει να δει τι θα κάνει με τον Βλαδιμιρέσκου, ο οποίος και αυτός βρίσκεται στο Βουκουρέστι και δεν λαμβάνει καμία πρωτοβουλία, ήδη τα έχουν σπάσει σε μεγάλο βαθμό. Στις 30 Απριλίου το πρώτο τμήμα εισβάλλει από την Βράιλα, που είναι στο Μιχό, στην έξοδο, στο Δέλτα του Δούναβη, ας το πούμε. 7.000 περίπου Τούρκοι εισβάλλουν στο Γαλάτσι, στο οποίο εκεί πέρα είναι οχυρωμένοι επαναστάτες, με επικεφαλής τον Αθανάσιο Καρπενισιώτη, έναν Ευρυτάνα οπλαρχηγό που ζούσε στις ηγεμονίες, που μετά από ηρωική άμυνα αποχωρεί από το Γαλάτσι και κινείται προς τα βόρεια για να προστατεύσει το Ιάσιο. Η κίνηση της μίας ομάδας, δηλαδή των 7.000 που θα ενισχυθούν και από 5.000 γενίτσαρους που έχουν φτάσει στη Βάρνα της Βουλγαρίας, είναι προς Ιάσιο, ώστε να κατασταλεί η επανάσταση στην Μολδαβία. Την ίδια ακριβώς ημερομηνία, 30 προς 1η Μαΐου, εισβάλλουν και τρεις μεγάλες μονάδες τουρκικές, 7.000 Τούρκοι από το Βιδίνι, που είναι στα σύνορα με τη Σερβία, και από το Ρουστσούκ και τη Σιλίστρια, άλλες 14.000 κινούμενες προς το Βουκουρέστι. Δηλαδή, όλοι πλησιάζουν προς το στρατόπεδο του Τυρμποβιτσίου, προς την ορεινή Βλαχία, εκεί που βρίσκεται ο Ιψηλάδης. Ο Σάββας Φωκιανός και ο Βλαδιμιρέσκου αποχωρούν από το Βουκουρέστι χωρίς να δώσουν άμυνα, χωρίς να αντιτάξουν άμυνα στο τουρκικό σώμα που μπαίνει στο Βουκουρέστι στις 16 Μαΐου και πλέον καθίσταται ξεκάθαρο ότι πρόκειται να συνεργαστούν. Έτσι η φιλική εταιρεία, ο Ιψηλάδης, αποφασίζει διαμέσου του Γεωργάκη Ολύμπιου να συλλάβει τον Βλαδιμιρέσκου και να δικαστεί ως προδότης και να εκτελεστεί στις 23 Μαΐου. Οπότε τώρα τα πράγματα δυσκολεύουν. Το επαναστατικό στρατόπεδο που βρίσκεται στο Τυρμποβίτσι, υπολογίζεται περίπου στο κέντρο περίπου της Βλαχίας προς την περιοχή των Καρπαθίων, δέχεται μία επίθεση από τα δυτικά, από την περιοχή του Διδυνίου, με τμήματα που θα προωθηθούν μέχρι το χωριό Δραγατσάνι, όπου θα γίνει και η ομώνυμη μάχη, και αυτοί είναι 7.000 και άλλες περίπου 14.000 κινούνται από το Βουκουρέστι προς το Τυρμποβίτσι, δηλαδή σύντομα θα βρεθεί ίσως περικυκλωμένος. Αποφασίζει λοιπόν με σχέδιο του Γεωργάκη Ολύμπιου να κινηθεί προς την ορεινή μικρή Βλαχία, ώστε να μπορέσει τουλάχιστον να εξασφαλίσει το στρατό του και υπό καλύτερες θέσεις να
μπορέσει να διασώσει το κίνημα, ώστε να δοθεί και ο χρόνος φυσικά στην Νότιο Ελλάδα να στερεώσει την Επανάσταση. Ήδη στην Ελλάδα από τις 17 Μαρτίου έχει επαναστατήσει η Μάνη και μετά τις 23 Μαρτίου βέβαια, πολύ περισσότερο μετά τις 25 Μαρτίου, έχει επαναστατήσει και η Ρούμελη και η Πελοπόννησος. Ήδη ο Κολοκοτρώνης οργανώνει το σχέδιο πολιορκίας των Τούρκων στην Τρίπολη. Οπότε πρέπει να δοθεί και ένας τέτοιος χρόνος. Και ο αδερφός του, ο Δημήτρης Υψηλάδης, έχει ήδη φύγει από τα τέλη Απριλίου για να κινηθεί με εσωτερικές της και να φτάσει στην Πελοπόννησο να ηγηθεί ως πυρεξούσος του αδερφού του, του ελληνικού αγώνα στο Μουντιά. Δεν θα γίνουν όμως τα πράγματα έτσι. Στο χωριό Δραγατσάνη, στις 7 Ιουνίου, θα δοθεί αυτή η πολύ σημαντική μάχη, η οποία δεν έγινε σωστή διαχείριση των δυνάμεων, ενώ αρχικά το σκεπτικό του Υψηλάδη ήταν με οργανωμένες δυνάμεις και τμηματικά να προωθηθούν εξοντώνοντας περίπου 3.500 Τούρκους που βρισκόταν στην ευρύτερη περιοχή και στο χωριό αλλά και σε μονές, ιερές μονές της περιοχής που ήταν σαν κάστρα, φανταστείτε τα, τα οποία ήταν κέντρα διοίκησης των Τούρκων. Είχαν προωθηθεί πάρα πολύ στα δυτικά του ελληνικού στρατοπέδου. Η μάχη θα διαχειριστεί ο Βασίλης Καραβιάς, ο οποίος έχει πολλές ευθύνες για την ήττα στο Δραγατσάνη, με το υπηκό του. Έκανε μια ασυντόνιστη επίθεση ενάντια στις σαφείς διαταγές που είχε να περιμένει να εμφανιστούν και άλλα ελληνικά τμήματα, με επικεφαλή στον ίδιο τον Υψηλάντη και τον Γεωργάκη Ολύμπιο. Προς προστασία του Καραβιά έφτασε ο ιερός λόγος που διοικούσε ο αδερφός του Υψηλάντη, ο Νικόλαος, και κάποια στιγμή στο πεδίο μάχης, στο ανοιχτό πεδίο μάχης, βρέθηκε ο ιερός λόγος περικυκλωμένος. Αυτοί οι 373 ηρωικοί ιερολογίτες, εκ των οποίων οι 200 έπεσαν και οι 37 εχμαλωτίστηκαν και εκτελέστηκαν. Ο Γεωργάκης Ολύμπιος διέσωσε τα υπολείμματα του ιερού λόγου, μόλις 136 ιερολογίτες. Ανάμεσα σε αυτούς ο Γεώργιος Γενάδιος, ο Λασάνης, ο υπασπιστής του Υψηλάντη, και ο Αθανάσιος Τσακάλου, που είχε γίνει και υπασπιστής του ιερού λόγου, ο ιδρυτής φιλικής εταιρείας. Μετά την 7η δηλαδή Ιουνίου, ουσιαστικά το ελληνικό στρατόπεδο καταραίει. Έχουν αρχίσει μαζικές λιποταξίες. Ένα μεγάλο κομμάτι του στρατού του Βλαδιμιρέσκου που είχε προσφορήσει τον Υψηλάντη, σχεδόν 4.000, με επικεφαλής δύο σημαντικούς Βαλκάνιους ηγέτες, στρατιωτικούς επαναστάτες, τον Δημήτρη Μακεντόνσκι, ο οποίος τώρα είτε είναι Βούλγαρος όπως λέγεται, είτε είναι Έλληνας Σλαβόφωνος, δεν έχει μεγάλη σημασία, και ο Χατζιπρόνταν, ο Σέρβος επαναστάτης του 1814, που έχουν ταχθεί με την εταιρεία, με τον Υψηλάντη, αρχίζουν και αυτοί σταδιακά να αποχωρούν και όλοι έχουν ένα στόχο, να περάσουν τα σύνορα με την Αυστρία. Όλα αυτά τα στρατιωτικά τμήματα, είτε οργανωμένα, είτε αποκομμένα, είτε συγκροτημένα, έχουν ως στόχο να διασωθούν, περνώντας κυρίως τα αυστριακά σύνορα προς τις σημερινές πόλεις του Σίμπιου και του Μπρασό. Αυτό το γεγονός οδηγεί ουσιαστικά σε μια γενική κατάρρευση το στράτευμα. Το βλέπει και αυτό ο Υψηλάντης, ο οποίος στις 15 Ιουνίου θα περάσει και αυτό στα αυστριακά σύνορα για να διασωθεί. Είχε μάλιστα και υποσχέσεις ότι θα μπορούσε με ρωσικό διαβατήριο να περάσει μέχρι την Περιέστη και να φύγει. Ο στόχος του πάντα είναι να κατέβει βέβαια στην Πελοπόννησο. Τίποτα δεν θα γίνει από όλα αυτά. Ο Υψηλάντης θα συλληφθεί από τις αυστριακές αρχές μαζί με τους ακολούθους του, το Λασάνη, τα αδέρφια του, θα φυλακιστούν αρχικά στο κάστρο του Μούγκατς, εκεί που είναι σήμερα Δυτική Ουκρανία, και θα μείνει φυλακή μέχρι τον Νοέμβριο του 1927. Θα αποφυλακιστεί για λόγους υγείας με επιστολή του Τσάρου Νικόλαου του πρώτου, αλλά δεν θα ζήσει πολύ ο Υψηλάντης. Θα πεθάνει στις 19 Ιανουαρίου του 1928. Λέω πάντα τις ημερομηνίες με το παλιό ημερολόγιο για να μπορούμε να το συσχετίσουμε με την 25η Μαρτίου. Μάλιστα. Αυτή θα είναι η μεγάλη θυσία του Υψηλάντη. Και από εκεί και έχουμε μια συντριβή, λοιπόν εκεί. Τώρα όμως, για να συνοψίσουμε και να κλείσουμε, αρκετά ιστορικά γεγονότα με την πτώση τους εξυψώνονται, γιατί αφήνουν ένα αποτύπωμα. Εμείς στο πεδίο της μάχης έχουμε μια συντριβή. Τι αποτύπωμα όμως άφησε για τη συνέχεια της Επανάστασης η ενέργεια του Υψηλάντη? Βεβαίως, θα σας απαντήσω αμέσως, αφού συμπληρώσουμε ότι τα τμήματα που προσπαθούν να διαφύγουν δίνουν ηρωικές μάχες σε ορεινά μοναστήρια της ορεινής βλαχίας. Τα τμήματα, τα ελληνικά που υπήρχαν κοντά στο Ιάσιο, στην περιοχή στο Σκουλένι, μια περιοχή που είναι δίπλα στο Ιάσιο, με τον Αθανάσιο Καρπινισιώτη, περάσπισαν όσο μπορούσαν
το Ιάσιο και κατέρευσαν φυσικά. Έχουμε την ηρωική θυσία του Αθανάσιου Καρπενισιώτη. Μετά την πτώση του Ιασίου γίνεται η μάχη στο Σκουλένιο, όπου εκεί θυσιάζεται ο Αθανάσιος Καρπενισιώτης και αναπομείναντες άντρες του. Και ένα τμήμα, βέβαια, το πιο ηρωικό και το πιο ικανό, με τον Γεωργάκη Ολύμπιο και τον Παρμάκη, θα προσπαθήσουν να διαφύγουν προς τα ρωσικά εδάφη μέσω ορεινής Μολδαβίας. Θα οχυρωθούν στην Ιερά Μονή Σέκου και μετά από πολιορκία περίπου 18 ημερών, από τις 5 Σεπτεμβρίου στις 23 Σεπτεμβρίου, ο Γεωργάκης Ολύμπιος θα αναθυναχθεί ως μισθός στο κολονοστάσιο της Μονής και ο Φαρμάκης με δόλο και απατηλές υποσχέσεις των Αυστριακών θα συλληφθεί και θα εκτελεστεί στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό θα είναι το ηρωικό τέλος και των τελευταίων μονάδων. Δηλαδή, ουσιαστικά η λήξη της Επανάστασης στη Μολδοβλαχία μπορούμε να πούμε ότι είναι 23 Σεπτεμβρίου. Υπάρχει η τραγική ηρωνία ότι 23 Σεπτεμβρίου θα καταληφθεί η Τρίπολη από τον Κολοκοτρώνη. Δηλαδή, εδώ μπαίνει και το ερώτημά σας και η απάντηση που θα ήθελα να δώσω. Τι πρόσφερε η Επανάσταση στη Μολδοβλαχία? Πάρα πολλά. Καταρχάς, τα βασικά αίτια της ΣΥΤΑΣ είναι ασφαλώς η ρωσική άδεια στα Οθωμανικά στρατεύματα να εισβάλλουν μετά την 1η Μαΐου. Το γεγονός ότι η Επανάσταση έφτασε σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον που κυριαρχούσε ο Μέτερνιχ, η Ιερά Συμμαχία, δηλαδή είχε πολύ εχθρικό διπλωματικό και γεωπολιτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο εκδηλώθηκε. Βρισκόταν πολύ κοντά στα Οθωμανικά κέντρα τα στρατηγικά, η Δίνη, η Λίστρια, Βράιλα. Οι Οθωμανοί φοβήθηκαν πάρα πολύ για αυτή την εξέλιξη και στείλανε σχεδόν 32-33.000 στρατεύματα στην Μολδοβλαχία για να αντιμετωπίσουν την Ιψηλάνδη, το οποίο φυσικά δεν αξιοποιήθηκε στην Νότια Ελλάδα. Να πούμε επίσης ότι ο στρατός του Ιψηλάνδη είναι πολυεθνικός. Δεν είναι αποκλειστικά Έλληνες. Οι Έλληνες υπολογίζονται περίπου στο 1/3. Οπότε δεν έχει την συνοχή και το συμπαγές που θα του έδινε και τη μαχητική αξία και τη δυνατότητα, εξαιρέσει κάποιων συγκεκριμένων τμήματων. Υπήρξε η αποστασία βέβαια Βλαδιμιρέσκου και Σάβα, οι οποίες ήταν πολύ σημαντικές, διότι και οι δύο μαζί είχαν πάνω από 7.000 στρατό και θα μπορούσαν να διπλασιάσουν ουσιαστικά τον αριθμό του στρατού που διέθετε ο Ιψηλάνδης. Και τα στρατεύματα που είχε πλην του τμήματος του Ολύμπιου, του Φαρμάκη και του Καρπενισιώτη, είναι απειροπόλεμα. Όπως είναι ο ηρωικός ιερός λόγος, εμπνεόμενος από ενθουσιασμό, αλλά προφανώς άπειρος στο πεδίο της μάχης. Αυτά ήταν πολύ σημαντικά. Ούτε οι ντόπιοι πληθυσμοί ενίσχυσαν την εταιρεία και το κίνημα του Ιψηλάνδη, δηλαδή και οι ντόπιοι βλάχοι και οι ντόπιοι Μολδαβοί. Αυτά παίξαν ρόλο. Δεν ιδρούσε δηλαδή σε ένα περιβάλλον με συμπαγή ελληνικό πληθυσμό, σε κάθε περίπτωση. Όμως το κίνημά του συνέβαλε εξαιρετικά στην βοήθεια, στην επανάσταση στην Νότια Ελλάδα. Πέραν του στρατού που απασχόλησε, όπως σας είπα, πάνω από 30.000. Την ίδια εποχή η Πύλη, έχετε υπόψη σας, πολεμάει με περίπου 40.000 Οθωμανικό στρατό, ο οποίος έχει εμπλακεί στην πολιορκία του Αλή Πασά στα Γιάννενα, ενώ άλλες περίπου 100.000 βρίσκονται στα σύνορα με την Περσία, σε έναν πόλεμο που πρόκειται να ξεκινήσει πιο δυναμικά τον Αύγουστο. Δηλαδή αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο. Έτσι δόθηκε και ο χρόνος στην Νότια Ελλάδα, να σταθεροποιηθεί η επανάσταση στη Ρούμελη, στην Πελοπόννησο, να οργανωθεί πολύ καλύτερα η πολιορκία της Τρίπολης και φυσικά η μέρα παράδοση των τελευταίων αγωνιστών στην Ιερά Μονή Σέκου να πέσει η Τρίπολη στις 23 Σεπτεμβρίου του 2021. Αυτό ήταν και το πλέον καθοριστικό. Ο φόβος επίσης ρωσοτουρκικού πολέμου, γιατί σημειωτέων στις 6 Ιουλίου έχουμε την ρωσική διακοίνωση που έγραψε ο Καποδίστριας, δηλαδή την απέτηση από τον Σουλτάνο μετά τον απαγωνισμό του Πατριάρχη και τις σφαγές των Χριστιανών να αλλάξει ρότα. Η πολιτική του Καποδίστρια είναι να εκβιάσει ένα ρωσοτουρκικό πόλεμο φυσικά και να βοηθήσει την ελληνική επανάσταση. Δεν το πέτυχε αυτό, αλλά η πύλη φοβούμενη ρωσοτουρκικό πόλεμο, διότι μετά τις 29 Ιουλίου έχουμε διακοπή των ρωσοτουρκικών διπλωματικών σχέσεων. Θα φύγει ο πρέσβης Στρόγανοφ από την Κωνσταντινούπολη. Η απειλή επικρέμεται φυσικά και η πιθανότητα επίθεση του ρωσικού στόλου από τη Σεβαστούπολη στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι η Τουρκία, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, κρατάει ένα πολύ μεγάλο μέρος του στόλου της στο Βόσπορο για να προστατεύσει την πρωτεύουσα. Αυτό είναι πολύ θετικό για να μπορέσει να κινηθεί και ο ελληνικός στόλος στο Αιγαίο και να πετύχει ναυτική κυριαρχία σε κάθε περίπτωση. Αυτή ήταν η τεράστια προσφορά της Επανάστασης, η οποία βέβαια ολοκληρώθηκε ένα περιστατικό, θα ήθελα να πω, με τον Ιωάννη Κολοκοτρώνη, ο οποίος είναι ξάδερφος του Γιάννη Μουριά. Είχε ένα τμήμα στη Μολδοβλαχία 275 άντρες, οι οποίοι και αυτοί εγκλωβίστηκαν μετά τον Δραγατσάνη και αποφάσισαν να
πάρουν μια τρελή πορεία, κάτι σαν την κάθοδο των Μυρίων, να διασχίσουν όλη τη Βαλκανική πολεμώντας και να φτάσουν στην Πελοπόννησο. Και το πέτυχαν. Έφτασαν μάλιστα αρχές Αυγούστου του 21, μόλις 100 άνθρωποι στην Πελοπόννησο. Πήραν μέρος στη μάχη της Γράνας, την ιστορική αυτή μάχη που ουσιαστικά έκρινε και το αποτέλεσμα της πολιορκίας. Και συμμετείχαν και εξεφόδου στην κατάληψη της Τρίπολης 23 Σεπτεμβρίου. Αυτό ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Και μία άλλη έτσι ιστορική συγκυρία είναι ότι ένας άλλος υψηλάτης, ο Δημήτριος, ακριβώς τον ίδιο μήνα, το Σεπτέμβριο του 29, 8 χρόνια μετά, ολοκληρώνει την Ελληνική Επανάσταση, το στρατιωτικό της σκέλος τουλάχιστον, γιατί το διπλωματικό παραμένει, με τη μεγάλη νίκη του στην Πέτρα της Βιωτίας, που θα λήξει και την ένοπλη φάση του ελληνικού αγώνα, του αγώνα της Παλιγενεσίας. Δύο υψηλάντιδες δηλαδή, ο ένας ο Αλέξανδρος ξεκινάει στον Προύθο το Φεβρουάριο του 21 και ένας άλλος ο Δημήτριος, ο αδερφός του, ολοκληρώνει τον αγώνα, την ένοπλη φάση, το Σεπτέμβριο του 29 στη Βιωτία. Με αυτές τις δύο ιστορίες, ειδικά την άγνωστη αυτή κάθοδο του Ιωάννη Κολοκοτρώνη που δεν την ξέρα, δεν είχα ακούσει και έχει πολύ ενδιαφέρον, θα κλείσουμε. Κύριε Βάρουσο, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για αυτό το επαιτειακό αφιέρωμα στην Επανάσταση στην Μοδοβλαχία. Δεν είχαμε τη δυνατότητα μέσω χάρτη να το κάνουμε, αλλά αξίζει τον κόπο κάποιος που ακούει να δει ένα χάρτη της σύγχρονης Ρουμανίας και να αναζητήσει όλους αυτούς τους ιστορικούς τόπους με την τόσο μεγάλη έτσι αξία της μνήμης, της ιστορικής μνήμης για τον ελληνισμό και να κατανοήσει και τις αποστάσεις και το μέγεθος της χώρας και την υπερπροσπάθεια που κατέβαλε αυτός ο επαναστατικός στρατός του Ιψηλάντη για να ξεκινήσει αυτό που μετά συγκροτήθηκε και ολοκληρώθηκε στην Νότια Ελλάδα μέσα στο Μάρτιο-Απρίλιο του 1921. Και να θυμόμαστε και την επέτειο βέβαια, γιατί δυστυχώς πολλά πράγματα δεν τα θυμόμαστε καθόλου, ενώ πρέπει να τα θυμόμαστε. Και η συντήρηση της ιστορικής μνήμης είναι ένα πολύ σημαντικό όπλο για την ύπαρξή μας συνολικά. Ως έθνος, ως ταυτότητας, ως... Είμαι σίγουρος πάντως ότι με την κλαφυρότητα της περιγραφής που είχατε θα υποκινηθούν οι ακροατές να δουν και τους χάρτες. Κύριε Βάρουσο, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Γεια σας. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Δαμαβολίτη. Καλημέρα σας.